Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες στο αναπτυξιακό έργο Γούρνας Χερσόνησος. Από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου γίνεται η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και για τελευταία φορά προς την παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών. Η ήδη μεγάλη γέφυρα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με το Φώτη Καζάς να εκτιμά ότι η οδική αρτηρία θα δοθεί σε κυκλοφορία στα μέσα Φεβρουαρίου. Τυπικά η εκτροπή αυτή θα λειτουργήσει μέχρι 31 Μαρτίου. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι εργασίες θα τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα. Η δικιά μας προσδοκία είναι ότι μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η βασική αρτηρία του δρόμου και να δοθεί ξανά σε χρήση. Συνεχίζονται εντατικά τα έργα από την ανάδοχο εταιρεία για την ολοκλήρωση και του υπολοιπόμενου τμήματος του βορειοδικού άξονα στο συγκεκριμένο σημείο. Θεωρώ ότι με την καλή πρόθεση του εργολάβου αλλά και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης που επιβλέπει το έργο, θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είναι μέσα στα μέσα του Φλεβάρι η παράδοση του συγκεκριμένου δικού τμήματος. Ήδη εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης αντιολισθητικού τάπητα από Γούβες μέχρι την περιοχή των Αγριανών, ενώ στα μέσα Φλεβάρι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι χωματουργικές εργασίες πέριξης γέφυρας 440 μέτρων μήκους, τα ασφαλτικά και άλλες εργασίες. Ο παράλληλος χρονισμός στην ουσία του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ την εκτροπή στην Ε90, δηλαδή στο παλιό εθνικό δίκτυο από Χερσόνησο μέχρι Γούβες, στην ουσία αναστέλει τη δυνατότητα έναρξης του έργου που έχει δημοπρατηθεί από την περιφέρεια και αφορά στην αναβάθμιση των διασταυρώσεων των Γουβών και της ανάληψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για μας. Παράλληλα, ο Φώτης Καζάσης εκφράζει την πεποίθησή του ότι θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος για τον πόνους που διεκδικεί η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με φόντο την πρακτική υλοποίηση έργων, καθώς το επίμαχο έργο έχει ενταχθεί στον ανάλογο κατάλογο. Πιάνουμε σίγουρα το στόχο που είχαμε βάλει ως οργανισμός μαζί με το Υπουργείο και τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να μην χαθεί το μπόνους της επίδοσης της χώρας από το ΕΣΠΑ. Άρα δίνουμε και εμείς συνεισφέρουμε με ένα σημαντικό αριθμό χιλιομέτρων στο συνολικό στόχο που είχε η χώρα. Και θα περιμένουμε την υπόλοιπη υλοποίηση του ανατολικού τμήματος του ΒΟΑΚ, που είναι το Χερσόνησος Νεάπολη και το Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, για να ολοκληρωθεί και το ανατολικό κομμάτι. Ενώ οι εργασίες που απομένουν είναι η κατασκευή ενός παράπλευρου δρόμου στην περιοχή των Αγριανών και η ολοκλήρωση των συνδετήριων στον κόβο Καστελίου αλλά και στον κόβο Γουρνών μέχρι την παλιά Εθνική Οδό. Και από εκεί πέρα ο επόμενος στόχος είναι να δοθεί ολόκληρη αρτηρία σε χρήση πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν.